Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχει 1 εκατομμύριο λόγου, μάλλον 10 εκατομμύρια λόγου, τόσο είναι οι ψηφοφόροι. Και ο κύριο Μαρκόπουλο και ο κύριο Μαντά να πείσουν αυτού που μα παρακολουθούν να ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί τι ρόλο θα παίξετε ανάμεσα στα θηρία, αριθμητικά θηρία? Γιατί το ΚΚΕ είναι θηρίο και έχει ιστορία. Κοιτάξτε, εμεί λέμε ότι ο κόσμο δεν πρέπει να ξεχάσει ούτε τη Νέα Δημοκρατία, τα έργα και τι ημέρε τη, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, τα έργα και τι ημέρε του. Του βάζετε στην ίδια. Αν ψάξει κανείς διαφορές, δεν θα βρει. Γιατί η στρατηγική τους είναι κοινή. Πώς θα εξασφαλίσουν αυτό το περιβάλλον που απαιτείται για να γίνουν επενδύσεις, όπως λένε. Και το περιβάλλον αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φτηνή εργατική δύναμη, τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα για να αυξηθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι αυτό που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μειώθηκαν μισθοί, συντάξεις, ελαστικοποιήθηκε η αγορά εργασίας, όπως λένε αγορά εργασίας, οι δουλειές των εργαζομένων ακόμα περισσότερο, και διαμορφώθηκε αυτό το διευθυντικό δικαίωμα το οποίο έχει απογειωθεί σε σχέση με τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους στον χώρο δουλειάς. Με αποτέλεσμα, ακόμη και τώρα, κύριε Παπαδάκη, να αρνούνται οι εργοδότες να δώσουν άδεια στους εργαζόμενους να ψηφίσουν. Αυτό είναι αποτέλεσμα όλου αυτού του κλίματος που έχει διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς, που λέει ότι ή υποτάσσεσαι ή αλλιώς φεύγεις. Κάποιοι δεν τους δώσανε την άδεια να πάνε να δώσουν πανελλήνιες εξτάσεις. Ούτε πανελλήνιες. Ακριβώς. Μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται στους χώρους δουλειάς, και εδώ οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από αυτές τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, και πιστεύω ότι αυτή η επιλογή που έχουν για να μπορέσουν να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους, να μπορέσουν να διεκδικήσουν τις απώλειές τους και τις σύγχρονες ανάγκες τους, είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ που θα είναι πραγματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι παίξατε κάποια παιχνίδια με το κίνημα Αλλαγής και τη Νέα Δημοκρατία για να μην γίνει το debate. Δεν το θέλατε και ότι συνεργαστήκατε με Νέα Δημοκρατία και με το Κινάλ για να μην γίνει το debate. Λοιπόν, το ΚΚΕ έκανε τα πάντα για να γίνει το debate. Αλλά όμως δεν μπορεί να υποτάξει όλη την προεκλογική περίοδο σε αυτές τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Ο οποίος δεν ήθελε ουσιαστικά να γίνει το debate. Δύο φορές ακυρώσαμε προεκλογική συγκέντρωση. Με όλους. Ναι, με όλους. Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, επειδή το ήθελε. Έφερε λόγους, τέλος πάντων, στον κύριο Σύμπαν. Όμως 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου. Ναι, όμως εμείς είχαμε ακυρώσει την 1η Ιουλίου. Τη μία φορά την πήγαμε 2 Ιουλίου. Μάλιστα. Τη συγκέντρωση βγάζαμε ξανά, αφήσεις και τα λοιπά. Είναι έξοδα και αυτά. Τα κάναμε αυτά τα έξοδα. Και μετά ξανά πάλι 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν πάμε στο κύριο, γελάγατε την ώρα της ιδιοκτησίας των μνημονίων ιδιαίτερα. Έχουμε 1ο, 2ο, 3ο μνημόνιο. Εσείς θα λέτε ότι δεν έχουν καμιά διαφορά. Κύριε Παπαδάκη, εμείς έχουμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς έκανε τη βρώμικη δουλειά. Γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί λέρωσε αρχές και αξίες της αριστεράς. Πόσο αριστερό αλήθεια είναι από τη μία να μειώνεις, να βάλεις εμπόδια στο όπλο της απεργίας που έχουν οι εργαζόμενοι, και από την άλλη να δίνεις ένα όπλο στην εργοδοσία ακόμη παραπάνω, το lockout? Πόσο λοιπόν αριστερό είναι να νομοθετείς τις ομαδικές απολύσεις? Πόσο αριστερό είναι να καταργείς τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Πόσο αριστερό είναι, αν θέλετε, όλο αυτό το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, όπου καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Καμία δεν επαναφέρατε. Και τότε τίποτα. Πώς, ακούστε. Πόσες κλαδικές συμβάσεις, κύριε κοντά 15 Μαντά, ξέρετε πολύ καλά συμβάσεις. Ότι ο κατώτερος μισθός θα αποφασίζεται από την κυβέρνηση. Καθ' υπόδειξη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Και όχι από τη συλλογική διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν είναι αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε, όχι μόνο είναι δική τους, αλλά χειροκροτήσανε και ο ΣΕΒ και οι υπόλοιποι. Προχθές ακόμη, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Τι είπαν οι βιομηχανοί? Το 62% των αιτημάτων μας ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα θύματα αυτής της πολιτικής ήταν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Αυτοί οι πολλοί ήταν τα θύματα. Για να μην πληρώσει ούτε ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο. Από τα 55 δις ευρώ, κύριε Παπαδάκη, τα φορολογικά έσοδα, τα 52,5 δις τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, συνταξιούχοι
Και τα, μόνο τα 2,5 δις οι μεγάλοι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό λοιπόν είναι δικό τους πρόγραμμα. Είναι δικό τους έργο. Άρα λοιπόν πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν ψηφίσει μαζί το Τρίτο Μνημόνιο. Είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση. Είναι διαμορφωμένο, είναι συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους βιομήχανους. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία δεν μπλοκάρει τις επενδύσεις. Δεν κοιτάζει το ελληνικό να κλώθει 4,5 χρόνια. Όμως το φιλικό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον θα το διαμορφώσει. Και το, που σημαίνει αυτή η εργατική δύναμη.